Θερίζει η εποχική γρήπη και ιός στη χώρα μας, με τα κρούσματα να πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να δοκιμάζεται για ακόμα μία φορά μετά την πανδημία. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το κοκτέιλ που ήδη διαμορφώνεται με τη γρήπη τύπου Α και τύπου Β, τον κορονοϊό και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό RSV που πλήττει κυρίως τα μικρά παιδιά. Γιατί η γρήπη, ναι, μπορεί να μην έχει την επικίνδυνοτητα του κορονοϊού, αλλά δεν είναι ούτε αυτή εντελώς αθώα. Και αυτοί κάποιους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά ακόμα πολλές φορές και κάποιους νέους, μπορεί να τους οδηγήσει στο νοσοκομείο ή και ακόμα χειρότερα. Μαζί με τον COVID έχουμε και μεγάλη επιδημία γρήπης, γρήπης τύπου Α κυρίως, και η οποία θα πρέπει και είναι από εδώ και μπρος. Δηλαδή τώρα έχουμε Ιανουάριο, το πικ θα γίνει προς το Μάρτιο. Σε προβλέψεις για κρούσματα γρήπης που δεν έχουμε ξαναδεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, προχωρούν οι ειδικοί. Όπως τονίζουν, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα τα κρούσματα γρήπης τύπου Α και τύπου Β να φτάσουν ακόμα και τα 350.000 εβδομαδιαίως. Αυτό είναι αναμενόμενο. Ήταν αναμενόμενο σε ένα βαθμό από τη στιγμή που χαλάρωσαν τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό και από τη στιγμή που ο τρόπος μετάδοσης της γρήπης είναι ίδιος πάνω κάτω με αυτόν του κορονοϊού. Οι κοινωνικές εκδηλώσεις αυξήθηκαν κατά πολύ. Σε ένα βαθμό αυτό είναι κατανοητό, γιατί οι άνθρωποι αισθάνθηκαν καταπιεσμένοι επί από 2-3 χρόνια μεγάλου περιορισμού. Και όλα αυτά είναι συνθήκες οι οποίες ευνοούν τη μετάδοση αυτού του λοιμόδρου νοσήματος. Την ίδια στιγμή η χώρα μας είναι αντιμέτωπη και με το ενδεχόμενο μιας τριπλής πανδημίας μέσα στους επόμενους μήνες. Αφού και ο κορονοϊός υπάρχει, ωστόσο οι παραλλαγές που κυκλοφορούν στην κοινότητα έχουν σαφώς υπιότερη νόση σε σχέση με αυτή της γρήπης. Σχετικά με τον ιό RSV, αυτό που φοβίζει τους επιστήμονες είναι ότι εκτός από τα παιδιά πλέον μεταδίδεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες, την ώρα που για το συγκεκριμένο ιό δεν υπάρχει ακόμα εμβόλιο. Αυτό τώρα το οποίο πρέπει να γίνει είναι πρώτα απ' όλα εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων. Ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει. Όσοι έχουν ένδειξη αντιγρυπτικού εμβολιασμού θα πρέπει να εμβολιαστούν έστω και τώρα. Θα πρέπει οι ευάλωτοι και οι ηλικιωμένοι να εμβολιαστούν για τη γρήπη. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη ζημιά. Ειδικά φέτος λόγω της συνύπαρξης και λόγω του ότι είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια κανονική ζωή χωρίς μέτρα όπως ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Στήριξη κάποιων μέτρων ατομικής προστασίας, δηλαδή καλό πλύσιμο χεριών. Αποφυγή μεγάλου συνωστισμού και ή αν πρέπει υποχρεωτικά να βρεθούμε σε χώρο όπου υπάρχει πολλής κόσμος, ας μην ξεχνάμε και τη μάσκα.